Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Η σημερινή εβδομάδα σας βρίσκει δυναμικούς αλλά και τολμηρούς. Αυτό οφείλεται στην καλή ψυχολογία που τόσο καιρό ψάχνετε να βρείτε λύσεις στα προσωπικά σας θέματα. Ο εργασιακός τομέας σας απορροφά και από το απόγευμα και μετά ασχοληθείτε με τα προσωπικά σας θέλω. Σήμερα μην είστε απαιτητικοί με τους γύρω σας. Και περνάμε στον Ταύρο. Κάπως νευρικά, αγαπητά μου ταυράκια, ξεκινάει η μέρα σας με τόλμη σε όλους τους τομείς που σας απασχολούν. Προσοχή στα έκτακτα έξοδα, αλλά προτιμήστε σήμερα το συμβιβασμό στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Άρης από το Σκορπιό σας κάνει εμπόλεμους, επομένως προσοχή στο λόγο σας, αλλά και στο τι θα πείτε με το τέρι σας. Και περνάμε στο Δίδυμο. Ο Κρόνος από το απέναντι σας ζώδιο, τον Τοξότη, σας προβληματίζει σήμερα, μιας και η ψυχολογία σας είναι πεσμένη. Αγαπητά μου διδυμάκια, μέχρι και τις 20 του μήνα προσοχή σε αυτά που θέλετε να κάνετε στα οικονομικά και όσο και τα προσωπικά σας θέματα, προτιμήστε το συμβιβασμό σήμερα, μιας και δεν είναι ώρα για δράση. Και πάμε στον Καρκίνο. Οι όψεις των πλανητών σας ευνοούν στο να βάλετε θεμέλια για μια καινούργια ζωή. Πριν από ένα δίμηνο κάνατε σχέδια της εβδομάδας ή του μήνα. Τώρα κυριολεκτικά κάνετε μακροχρόνια σχέδια. Η σημερινή ημέρα σας βρίσκεται αρκετά δυναμικούς, χωρίς πολλές καθυστερήσεις και από το απόγευμα χαρείτε παρέα με τους φίλους σας μοναδικές στιγμές. Λιοντάρια μου, οι αλλαγές ήρθαν. Εσείς πιο χαρούμενοι από ποτέ βρίσκετε την από την ευκαιρία, στο απόγειο είσαστε και στα επαγγελματικά σας είναι στο ζενίθ. Βήμα-βήμα θα βρείτε και τις λύσεις και στα ερωτικά σας θέματα. Η εβδομάδα αυτή είναι αρρωγός πολλών εξελίξεων και αφήστε πίσω σας το έντονο κακό παρελθόν. Και περνάμε στον Παρθένο. Η ημέρα σας, αγαπητά μου Παρθενάκια, είναι γρήγορη. Ακόμη πιο γρήγορη είστε φυσικά κι εσείς. Πρέπει όμως να κοιτάξετε τον οικονομικό τομέα, μιας και τα έξοδα ίσως υπερβούν τα έσοδα. Χαλαρώστε, δώστε νέα πνοή στις ερωτικές επαφές, μιας και το έχετε ανάγκη. Το τελευταίο καιρό εξάλλου είχατε καιρό να αποδράσετε λιγάκι με το τέρι σας, κάντε το σήμερα. Και περνάμε στους ζυγούς. Αγαπημένοι μου φίλοι, οι ευθύνες σας είναι πάνω από τις δυνάμεις σας. Μην απομίζετε τα βάρη όλα μόνοι σας. Αυτό το διάστημα είναι καταλυτικό για την καριέρα σας και εσείς είστε πρόθυμοι να κατακτήσετε την κορυφή. Η ημέρα κυλά γρήγορα και σας δίνει πραγματική ουσία τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά σας θέματα. Ευχάριστες εξελίξεις σας τονώνουν το ηθικό. Σκορπιός. Σε εμπόλεμο κλίμα τις τελευταίες ημέρες είστε, αγαπητοί μου Σκορπιοί, μιας και το πλανητικό σκηνικό έχει στρέψει τα φώτα πάνω σας. Πολύ τρέξιμο σημερινή ημέρα, τα νεύρα σας είναι εκτός ελέγχου, επομένως προσέχετε τη διαχείριση του λόγου. Κίνδυνος παρεξηγήσεων γενικότερα, τα σχέδιά σας θα πάρουν σάρκα και οστά τις επόμενες ημέρες και το χαμόγελο θα ξαναεπιστρέψει στα χείλη σας. Και πάμε στους τοξότες μας. Νέα σελήνη στο ζώδιό σας, νέα ξεκινήματα χαρούμενα, αλλά και λίγο προβληματισμένα από τον ανάδρομο Ερμή, ο οποίος βρίσκεται κατά καλά στο ζώδιό σας. Οι όψεις Αφροδίτης σας κάνουν ακαταμάχητους και δημιουργικούς στα επαγγελματικά αλλά και στα ερωτικά σας θέματα. Χαλαρώστε σήμερα, μιας και η ημέρα το επιτρέπει. Εγώ καιρός. Είστε σε μια φάση γλυκά μογοκεράκια στην οποία βάζετε θεμέλια για τη νέα χρονιά. Τα σχέδια ευνοούνται και οι καλοί φίλοι σας στηρίζουν σε αυτά. Δώστε λίγο προσοχή και στον ερωτικό τομέα, μιας και διανύεται μια εβδομάδα άκρος ακαταμάχητη. Φυσικά, σαν λογικά παιδιά που είστε, όλα θα τα περάσετε από ένα προσωπικό φίλτρο και η επιτυχία είναι κοντά σας. Και περνάμε στον Υδροχό. Η σημερινή ημέρα, φίλοι μου καλή και αγαπημένη, είναι λίγο αντιφατική, μιας και ο Άρης και ο Δίας από το Σκορπιό κάνουν ένα ωραίο εξάγωνο με το υπόλοιπο πλανητικό σκηνικό, το οποίο όμως ευνοεί επαγγελματικά αλλά και καινούργια ξεκινήματα τόσο στο χρήμα όσο και στον έρωτα. Είστε ευνοημένοι, φροντίστε να είστε και δίκαιοι όμως με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και πάμε στους Ιχθύες. Νέες εμπειρίες αλλά και νέα ξεκινήματα ευνοούνται για εσάς φίλοι μου, μιας και οι πλανήτες το επιτρέπουν. Να κάνετε όμως και νέες γνωριμίες, νέες αρχές παντός τύπου. Αυτό θα φέρει καλύτερα οικονομικά ανοίγματα αλλά και στα ερωτικά είστε στην καλύτερη σας φάση. Είναι καιρός να βάλετε θεμέλια σε όλη σας τη ζωή, μιας και τα δύσκολα έχουν πλέον περάσει. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.